Γεννήθηκε πρόωρα. Δεν την ήθελε η μητέρα της. Ίσως είναι η αιτία που την έβγαλε γρήγορα. Την παρέδωσε αμέσως σε μια παραμάνα. Και μια νύχτα εμπιστεύτηκε μια φορά στη ζωή της, ύστερα από 20 χρόνια. Δεν κατάλαβα ποτέ πώς βγήκε εκείνο το παιδί. Ίσως εκείνος να με υπνώτησε. Έλεγε δηλαδή για τον άντρα της. Ώσπου πριν γίνει το παιδί 3 χρονών, τους παράτησε όλους. Σπίτι, άντρα και την πολυξένη. Και έφυγε. Και η πολυξένη έζησε από τότε δίχως μάνα. Πού ήτανε, δεν ήξερε. Ξύπναγε κάθε νύχτα και φώναζε «Μαμά!» Σαν εκείνες τις κούκλες που ήτανε μόδα κάποτε και τις ζουλούσες και φωνάζανε. Την αρπούσε τότε στα χέρια του ο πατέρας και την έφερνε βόλτες στη μεγάλη κάμαρα. Κι ώσπου να ξημερώσει, εκείνα τα δύο πλάσματα δεν εκαταλαγιάζανε. Μόνο εκείνη φώναζε ως το πρωί «Μαμά! Μαμά!» Στην Αθήνα, στην αρχή του αιώνα μας, γεννήθηκε η Μέλπο Αξιώτη. Η εικόνα ενός μοναχικού, φοβισμένου κοριτσιού, μέσα σε ένα αρχοντικό αλλά αφιλόξενο σπίτι, παρέμεινε ίσως το πιο επίμονο μοτίβο του έντονα αυτοβιογραφικού της έργου. Σε ηλικία 3 μόλις ετών, η εγκατάλειψή της από την μάνα της αφήνει την αίσθηση της απουσίας, ίσως για πάντα, και ο νέος γάμος του πατέρα της το 1909 με τη Μαρουλίνα Γρυπάρη, την απογοήτευση και την πίκρα. Από το νέο γάμο του Γεώργιου Αξιώτη γεννιούνται δύο παιδιά, ο Πανάγος και η Φρόσο, ετεροθαλή αδέλφια της Μέλπος. Μουσικός με λαμπρές σπουδές στην Ιταλία ο πατέρας της, υπήρξε ιδρυτής του Οδείου Πειραιός. Ακόμα, με τον Γεώργιο Λαμπελέτ, εξέδιδε το φιλολογικό περιοδικό «Κριτική». Την τραυματισμένη ψυχή της μικρής Μέλπος θα βαρύνει ακόμα περισσότερο η εμπειρία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και λίγο αργότερα η μικρασιατική καταστροφή, επίμονες μνήμες που θα περιγράψει με τη γεύση της πίκρας, χρόνια αργότερα, στον 20ο αιώνα, το πολυμεταφρασμένο της μυθιστόρημα. Μέσα σε αυτό τον πόλεμο που ήταν δίχως τέλος μεγάλωνε η πολυξένη. Δεν ήταν πια παιδί. Και όταν βγήκε μια μέρα, εκείνο τον καιρό από το σπίτι της στην πόλη, ήταν φερμένοι οι πρόσφυγες. Πέρασαν πολλά χρόνια ώσπου ο κόσμος εκείνος τέλος καταλάγιασε. Σαν τα σκουλίκια τρύπωσε μέσα σε κοτέτσια ξύλινα που η διεθνής φιλανθρωπία του τάδωσε, κάνοντάς του τη χάρη να τα πληρώσει με υπομονή. Από το 1918 ως το 1922, η Μέλπο θα φοιτήσει εσωτερική στη Σχολή Ουρσουλινών στην Τίνο. Εκεί θα αγαπήσει την γαλλική γλώσσα και παιδεία που έμελε να τη συντροφεύσουν όταν η μοίρα της θα την οδηγούσε παρά την θέλησή της στην ξενιτιά. Στο πρώτο της μυθιστόρημα «Δύσκολες νύχτες», περιγράφει την αίσθησή της για την περίοδο εκείνη.
Όλη την ώρα που όταν ήρθα, μα ρωτούσανε τα παιδιά, έχεις γονείς? Άφησέ με καημένη τώρα, μαζεύω σαλιγκάρια. Πώς έχω γονείς, τους έλεγα. Και γιατί δεν παίζεις μαζί μας, ε? Γιατί δεν γελάς, μου λέγαν. Μήπως δεν έχεις μάνα? Πώς, έλεγα. Έχω την ξανθιά μου μητέρα, τώρα έχω και τη μελαχρινή, πώς και πατέρα έχω. Οχ, το καλοκαίρι φεύγανε. Όσες ήταν να φύγουν. Οχ, εκείνα τα φευγιά. Έλα, Κατίνα. Έλα, Μαρία. Έλα, Λιλή. Ήρθανε να σας πάρουν. Συμμαζευτείτε γρήγορα στη θέση σας όσες που μένετε. Πιάστε το χάρτη. Οχ, εκείνα κάθε χρόνο για όσες απομένανε μέσα στα καλοκαίρια. Εκείνα τα φευγιά. Το 1924 πεθαίνει ο πατέρας της Γεώργιος Αξιώτης, του Πανάγου Αξιώτη και της Μέλπος Πατούνα, γεννηθής το 1875 στην Μαριανούπολη της Ρωσίας. Ένα χρόνο μετά, η απόγνωση, η μοναξιά και μια αίσθηση απελευθέρωσης την οδηγούν σε μια ευνίδια απόφαση. Παντρεύεται τον θεολόγο Βασίλη Μάρκαρη, πρώην δασκαλό της. Ο γάμος αυτός τελείωσε φιλικά μετά από 4 χρόνια για να αρχίσει η μεγάλη περιπέτεια της Μέλπος. Μια περιπέτεια που διεκδικούσε τη ζωή μέσα από αγώνες και αγωνίες και την υπέρβασή της μέσα από την γραφή. Το 1930 εγκαταλείπει τη Μύκονο για να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Στο σπίτι της μητέρας που ήδη είχε ξαναπαντρευτεί και είχε αποκτήσει ένα παιδί, την Χαρούλα, δεν συνάντησε την θαλπορή και την κατανόηση που γύρευε. Μένει και πάλι μόνη, γεμάτη απόγνωση, διατηρώντας πάντα μια γεύση πικρή από τη ζωή. Πότε καταφεύγει στο σπίτι της μητριάς της και πότε σε διάφορα ξενοδοχεία και πανσιόν. Δεν επρόκειτο ποτέ ξανά να αποκτήσει δικιά της στέγη. Ενώ η γραφή έχει αρχίσει να την συνεπέρνει, με ένα μικρό κεφάλαιο μαζί με τη Ραφ Τραβέτα Τσιτιμάτη, ανοίγει ένα στούντιο ραπτικής που λειτουργήσε μόνο για ένα χρόνο. Το Μελβετά, Απόλλωνος 7. Σουράβουμε με γούστο και φόρεμα και μπούστο. Ένα μικρό διαφημιστικό της εποχής, όπως το έφτιαξε τότε ο αδελφός της Πανάγος Αξιώτης για το περιοδικό Μικονιάτικα Χρονικά, εκεί όπου και κάνει την πρώτη της εμφάνιση στα ελληνικά γράμματα, σε ηλικία 28 ετών. Στην δεκαετία του 1930, η Μέλπο Αξιώτη γνωρίζεται και σχετίζεται με τους κυριότερους πνευματικούς εκπροσώπους της εποχής. Τον Σεφέρη, τον Εγκονόπουλο, τον Θεοτοκά, τον Παράσχο. Το 1937 γνωρίζεται με τον Νίκο Αλεξίου. Η φιλία του στέκει καθοριστική για την Μέλπο. Στον Αλεξίου βρίσκει την οικογένεια που της λείπει και τον πολιτικό προβληματισμό που αρχίζει να την απασχολεί. Το 1937 γράφει στην Σκύρο τις δύσκολες νύχτες, το πρώτο της μυθιστόρημα, και ξαφνικά το όνομά της γίνεται πασίγνωστο μετά από τη βράβευσή της από τον Γυναικείο Σύλλογο Γραμμάτων και Τεχνών στις 18 Μαρτίου 1939. Το πρωτοποριακό για την εποχή του βιβλίο γίνεται αντικείμενο εγκομιαστικών κριτικών από τη μια, αλλά και γενικού καγχασμού και πολεμικής από την άλλη. Όμως ο Γρηγόριος Ξενόπουλος παρατήρησε για το βιβλίο ότι είναι γραμμένο με την πιο μοντέρνα, μα και πιο θεληματική ασυναρτησία. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και την πρώτη της ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Σύμπτωση». Ο τρόπος γραφής της οδηγεί στην αποδέσμευση της φαντασίας με το παραμύθι και το όνειρο. Το 1936
προσχωρεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το 1940, σε ηλικία 35 χρονών, ολοκληρώνει την πνευματική της φυσιογνωμία με το μυθιστόρημα «Θέλετε να χορέψουμε Μαρία?». Μετά την κήρυξη του πολέμου, τελειώνει η πρώτη, η νεωτεριστική, και αρχίζει η δεύτερη περίοδος της δημιουργίας της, η αντιστασιακή ή ίσως ακριβέστερα η αγωνιστική. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, δούλεψε με όλες τις δυνάμεις της στην Εθνική Αλληλεγγύη του ΕΑΜ, στον παράνομο τύπο και γενικά στον πολιτιστικό τομέα, όπου συνεργάστηκε στενά με τις φίλες της Ηλέκτρα Αποστόλου, Έλλη Αλεξίου, Δέσποινα Μαζαράκη, Μάρο Μάστρακα, Διδό Σωτηρίου και άλλες. Στα χρονικά, βιβλίο που έγραψε μετά τον πόλεμο, αποτυπώνει πρόσφατες εμπειρίες. Η πείνα, η γύμνια, η ψήρα τους κατάφεραν απερίγραφτα κατορθώματα. Γιατί τα φλόγιζε σαν το πειραχτωμένο σίδερο αντιφασιστικός παλμός. Όλοι αυτοί οι δημοκράτες στέλνονταν στη γραμμή των πρόσων. Μόνο για εκεί ήταν κατάλληλοι. Πρώτον, γιατί με την ορμή τους έκαναν τα θαύματα. Και δεύτερον, γιατί ήταν πολύ πιθανό να ξοφλήσεις για πάντα με δάφτους. Και με ένα σπάρο, δύο τριγώνια. Οι άλλοι δημοκράτες, στις φυλακές και στα στρατόπεδα και στα ιδηλιακά μας ακρονίσια, το ζήτησαν, μα δεν τους το επέτρεψαν να πάρουν μέρος στο μεγάλο εθνικό μας αγώνα. Τους διαφύλαξαν φυλάργυρα για να τους παραδώσουν θριαμβευτικά στους κατακτητές. Ακολούθησε η κόλαση της κατοχής. Τις νύχτες σκίζανε τη νύχτα οι αλυσμόνητες φωνές. Πεινώ. Τις μέρες διασκίζανε τους δρόμους της Αθήνας οι νεκροί μας. Τους σύρανε μέσα σε ξύλινα καρότσια του χεριού και τα ξερά ποδάρια τους κρεμόντουσαν δίπλα στιτά. Τους σύρανε μέσα σε κάρα σκουπιδιών του Δήμου, κολλώντας τους στη φάτσα μόνο ένα σταυρό, και τους κουβάλισαν πολλοί τους νεκρούς τους στην πλάτη. Στις φτωχοσυνοικίες και συνοικισμούς που το θανατικό ήταν ομαδικό, βρωμίζαν οι ανθρώποι σου μέσα στα παραγκόσπιτα, γιατί έβανε μέρες να περάσει το κάρο. Τις νύχτες, στις γωνιές, η προπολεμική αξιοπρέπεια που σώσε μόνο ένα κολάρο και επέμενε να το φορεί, έτεινε μέσα σε ένα απέραντο κενό και προς πάσα ανύπαρκτη κατεύθυνση το χέρι. Τις μέρες ανοιγόντουσαν τεράστιοι λάκοι κοινοί και την αξιοπρέπεια κι όλα μαζί. Τα θάβανε. Στις αρχές του 1947, η Αξιώτη, για να αποφύγει τις επαπειλούμενες συνέπειες της πολύπλευρης δράσης της, φεύγει για την Γαλλία. Αργότερα, θα γράψει στο τελευταίο της βιβλίο «Κάδμο». Μια ζωή. Ποια ζωή. Η Κάδμο είπε πως τέλειωσε η δική της ζωή. Σε μακρινά μέρη ψυχρά. Ίσως να σας την πει ιστερότερα την ψύχρα του χειμώνα, όταν αχνίζουν τα παράθυρα, καθώς βλέπεις από ψηλά το φυσικό φαινόμενο της διαφοράς θερμοκρασίας, μα δεν το βάζει ο νου σου, παρά εσύ πιστεύεις ότι η πολιτεία την ώρα αυτή ξεψυχά, βγάζει την τελευταία της ανάσα, παρέδωσε το πνεύμα.
Στη μακρινή πολιτεία έρχονται και την απαντούν ο γυαλός με τα ψάρια του και οι άνθρωποι με το νησί. Και τότε είπε η Κάδμο πως θα τη συνεχίσει αυτή την ιστορία. Θα την πάει πιο πέρα. Χέρι αόρατο την οδηγεί για να το πάει πιο πέρα αυτό το ασήμαντο πράγμα. Το λίγο. Και ίσως να την οδηγούν οι νεκροί. Στην Γαλλία κερδίζει την φιλία και την εκτίμηση των πιο διακεκριμένων διανοούμενων της εποχής. Λουί Αραγκόν, Πολ Ελιάρ, Πάμπλο Νερούντα, Πάμπλο Πικάσο και τόσων άλλων. Εντυπωσιασμένος από την γαλλική μετάφραση του 20ου αιώνα, ο Αραγκόν της γράφει μια ενθουσιώδη επιστολή. Αγαπητή κυρία Αξιώτη, το μυθιστόρημά σας, κυρία, είναι ένα δώρο που προσφέρετε στην πατρίδα μου και χαίρομαι που είμαι σε θέση να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου γι' αυτό. Ελάχιστες φορές μου έτυχε να συγκινηθώ τόσο πολύ από την ανάγνωση ενός μυθιστορήματος. Το βιβλίο αυτό είναι γεμάτο από αντίλαλους, από τραγούδια και από φωνές. Θα λάβετε την θέση που σας αξίζει στη γαλλική λογοτεχνία και μακάρι το παράδειγμά σας να μπορέσει να γίνει κατανοητό. Σας χαιρετώ με βαθύ σεβασμό και μεγάλο θαυμασμό. Αραγκόν. Στο Παρίσι, καθώς και σε σποραδικές επισκέψεις στην Ιταλία, η Μέλπο συνεχίζει ακαταπώνητη τον πολιτικό αγώνα της, αρθρογραφώντας, εκφωνώντας λόγους, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και σε συνέδρια. Η νέα φάση της δραστηριότητάς της έκανε την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει από την γαλλική την απέλασή της. ...1950. Η περιπλάνησή της μοιάζει ατελείωτη. Φεύγει ξανά, κρατώντας τη βαλίτσα της για το Ανατολικό Βερολίνο. Κάτι ήθελε ακόμα να γράψει, κάτι να συμπληρώσει, μα δεν έχει καιρό, βιάζεται. Παίρνει το σάκο της πάλι, μόνο ότι ο σάκος τώρα είχε γίνει βαλίτσα και την αγόρασε επί τούτου. Το 1952 την βρίσκει στην Πολωνία, μετά από πρόσκληση του Λευτέρη Μαυροειδή, διευθυντή της ελληνικής εκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού της Βαρσοβίας. Η Μέλπο ξαναταξιδεύει. ...1955. Λόγοι υγείας την οδηγούν στη Σόφια, όπου θα παραμείνει για ένα χρόνο. Εκεί πληροφορείται το θάνατο της μητέρας της. Μιας μητέρας που την περιφρόνησε και την αρνήθηκε ακόμα και μετά το θάνατό της, κληροδοτώντας τα πάντα στην ετεροθαλή αδελφή της. Ύστερα είναι οι εποχές του χρόνου. Πέφτουν τα φύλλα φυτρώνουν, κατεβαίνει το σκότος νωρίς. Θα πρέπει να μάθει απ' αρχής όλες τις αποχρώσεις της αλλαγής των εποχών. Κατόπιν είναι οι οσμές και οι κρότοι. Στα μακρινά μέρη, τούτα όλα είναι κάπως πιο διαφορετικά.
Στο Βερολίνο συνδέεται περισσότερο με τους Πέτρο και Αυγή Κόκαλη, Έλλη Αλεξίου, Απόστολο Σπήλιο και Δημήτρη Χατζή. Το 1959 συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Χατζή και μετά από ένα χρόνο εξέδωσαν την γερμανική ανθολογία του νεοελληνικού διηγήματος «Η Αντιγόνη ζει». Ακολουθεί η μετάφραση του μυθιστορήματος του Ανδρέα Φραγκιά «Άνθρωποι και σπίτια» και η αρχή μιας πολύχρονης και υπεύθυνης μεταφραστικής απασχόλησης με το πεζογραφικό και θεατρικό έργο του Τσέχοφ. Την ίδια χρονιά έγραψε το δεύτερο μεγάλο συνθετικό ποίημά της, το «Κοντραμπάντο», έργο που στάθηκε αφορμή να επανασυνδεθεί με τον Γιάννη Ρίτσο. Στο Βερολίνο ολοκληρώνεται η λεγόμενη αγωνιστική περίοδος της πνευματικής της δουλειάς. Η νέα περίοδος θα είναι διαποτισμένη από την επιθυμία της ανασύνδεσης και της επιστροφής στην πατρίδα. 5 Δευτέρου 1963. Ένα γράμμα στην Τζένι Καβαδία. Σε ώρες αισιόδοξες, λέω πως τα τέλη της ζωής μας μπορεί να τα περάσουμε μαζί. Καλά έκαμες να αλλάξεις, να φρεσκαριστεί το σπίτι. Μα να το κρατήσεις το ίδιο, ήσαμε να έρθω. Ξέρεις πόσο αγαπώ τα παλιά όλα. Θυμάσαι εκείνο τον αναπτήρα με το φυτίλι που μου έβγαλε κάλο στο δάχτυλο και τον έκλαψα άμα χάθηκε. Ο τελευταίος ρομαντικός θα μείνω, ο μοναδικός σε τούτο τον πλανήτη. Η Έλλη μου παραπονιόταν, μετρούσε τις σελίδες που μου έγραφε, τις χορταστικές όπως έλεγε, κι εγώ πάντα λιγοστά. Τώρα ήρθε η ώρα να στερηθώ κι αυτή την ευχαρίστηση, να της το πεις. Ταύτα και μένω και σ' αγαπώ. Μην αργήσεις να γράψεις. Μέλπο. Το Δεκέμβριο του 1964, λίγο μετά τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Τις δύσκολες νύχτες», το όνειρο 18 ετών έγινε πραγματικότητα όταν έφτασε στην πατρίδα της με άδεια επισκέψεως. Ώσπου έφτασε το τηλεγράφημα. Η Κάδμο ευθύς μέτρησε τις λέξεις και τα χρόνια. 2 είναι οι λέξεις. Και τα χρόνια είναι 18 της απουσίας. 9 χρόνια τη λέξη ήταν η τιμή. Ακριβό είναι ως τηλεγράφημα. ...1963-1965. Ανένδοτος. Βασιλικό πραξικόπημα. Αποστασίες. Ανοίγει ο δρόμος για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Ξέρουμε εμείς τι έχει η καρδιά μας μέσα. Το ξέρουμε εμείς και οι φίλοι μας. Έχουμε μέσα στην ψυχή μας ένα παραθυράκι που άμα δεν ξέρεις το μαγικό, δεν μπορείς να τα ανοίξεις. Είναι σαν το παραμύθι που ήταν μια καταπαχτή και η μαγεία ήταν να της πεις «Σουσάμι, άνοιξε» για να ανοίξει. Αυτά μας λέγανε στα σχολιά όταν ήμασταν παιδιά. Μας αν αφήσαμε πια τα σχολιά, τότε κάποιοι άλλοι δάσκαλοι μας δασκαλέψανε κάποιο άλλο μεγάλο μυστικό. Μας είπαν πως το μαγικό για να ανοίξεις τις πόρτες είναι πρώτα να θέλεις τα αλήθεια να τις ανοίξεις, να έχεις την αγάπη μέσα σου. Μα η αγάπη, μας είπαν, δεν φτάνει από μονάχη της. Πρέπει να ξέρεις και εκείνη τη λέξη, το σουσάμι. Το 1965 εκδόθηκε το αφήγημα «Το σπίτι μου», που έγραφε από το 1959 με τον προσωρινό τίτλο «Καινή Διαθήκη».
Μικρός ήταν αυτός ο τόπος. Τίποτα το ξεχωριστό. Ένα κομμάτι πατρίδα. Βροχόνισο αιγιαλίτικο μέσα στα κύματα. Ο τόπος μας δεν είναι εύκολος για να τον καταλάβει κανείς. Άλλωστε πάντα τα πιο εύκολα πράγματα είναι εκείνα ακριβώς που δεν ξέρεις. Για να γνωρίσει κάποιος τον τόπο μας, θα πρέπει να προλάβει να δει να γεννηθούν και να πεθάνουν οι άνθρωποι. Να παρακολουθήσει δυο γενεών ζωή. Φυσικά, για έναν ξένο, αυτό είναι εντελώς αδύνατο. Βαθμιαία, η οικονομική στέρηση, η αβεβαιότητα που δημιούργησαν οι αλλεπάλληλες μετακομίσεις, η πνευματική κατήφια που ακολούθησε το πραξικόπημα των συνταγματαρχών και ένα βαθύ αίσθημα ανασφάλειας ενέτειναν την ψυχική της κατάπτωση. Τελευταία χαρά της πολυτάραχης ζωής της στάθηκε η έκδοση του μυθιστορήματος «Η Κάδμο» το 1972 από την αγαπημένη της φίλη Νανά Καλιανέση. Το Μάιο του 1973 η Μέλπο Αξιώτη πεθαίνει σε οίκο ευγυρίας, χωρίς να προλάβει να τελειώσει το βιβλίο που ονειρεύτηκε, «Τα πράγματα». Μετά τον θάνατό της, γράφει για αυτήν ο Τάσος Βουρνάς. «Μέλπο Αξιώτη, η πολυτυρανισμένη στη ζωή της Μικονιάτισσα, που είχε τη θάλασσα και την τέχνη στο αίμα της. Η γυναίκα που πρώτη στην Ευρώπη και στην γλώσσα μας με την περιορισμένη εμβέλεια είχε καθιερώσει τη μορφή του αντιμυθιστορήματος με το «Θέλετε να χορέψουμε Μαρία», φθυρόταν καθημερινά πάνω στις σελίδες των μεταφράσεων που διάλεγαν άλλοι και της ανάθεταν την εκτέλεση. Όλη τη ζωή της, της ωριμότητας, τη χρυσή εποχή για κάθε συγγραφέα, η Μέλπο την πέρασε εκτελώντας τις προδιαγραφές των διαφόρων εκδοτικών στο εξωτερικό, όπου η μεγαλόστομη προπαγάνδα των ποιημένων ιδεών υποβάθμιζε την τέχνη. Καλεπλουτίνανε οι άνθρωποι, αλλάξανε τη φύση των νέων. Τώρα γινήκανε στεριανοί. Στον καιρό μου ο κόσμος ήταν εδώ θαλασσινός, μέσα στην αρμύρα μέχρι το λαιμό του. Όπου γινήκανε στεριανοί, ξενοδόχοι, πλήθος οι ξενοδόχοι. Υπηρετούνε τον ξένο, βλέπεις. Έχουνε και την μπουτίκα, υπηρετούνε και μέσα εκεί. Ετούτη η μπουτίκα είναι ακόμα το σπίτι σου, μα δεν είναι το σπίτι σου. Είναι προορισμένη στην πούληση. Θέλει ο ξένος να πάρει την καρέκλα σου που κάθεσαι, εξάπαντος θα την επάρει. Θέλει το πιατικό σου, ορίστε το πιατικό σου. Έχει πράμα μπόλικο. Και σαν θα τελειώσει θα έρθει άλλο πράμα. Κι όλα πουλιούνται. Όλα.